Και καλησπέριζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονία Στράκη, στρατή Πλωμαρίτη. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σας από τις Σέρες. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να πούμε πρώτα απ' όλα σε τι κατάσταση βρίσκεστε ως ΥΠΕ και αν όλα αυτά τα γεγονότα κατά πόσο και με ποιον τρόπο σας έχουν επηρεάσει όλο τον τελευταίο καιρό. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα τα οποία ξεπεράστηκαν όμως σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία των νοσοκομείων, επειδή υπήρχε μια αδυναμία να εκταμιεύσουμε λεφτά τα νοσοκομεία, παρόλο που υπήρχαν χρήματα. Με κάποιους, με τους περισσότερους προμηθευτές συνεννοηθήκαμε και δέχτηκαν και πήρανε επιταγές και έτσι δεν είχαμε προβλήματα που να δημιούργησαν έτσι καταστάσεις δυσάρεστες μέσα στα νοσοκομεία. Και η τροφοδοσία σε ό,τι αφορά το φαγητό, αλλά και στα φάρμακα, δεν παρουσιάστηκαν ελλείψεις και στα υλικά. Το θέμα είναι όμως τι γίνεται με τις ελλείψεις στο έμψυχο δυναμικό. Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα capital control, να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοσοκομείων αυτή τη στιγμή, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, τόσο γιατρών όσο και νοσηλευτών και διοικητικών και τεχνικών. Μας έχουν λείψει αυτοί οι άνθρωποι, γιατί τα τελευταία χρόνια αποδεκατίστηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πολλοί οδηγήθηκαν εξαιτίας των μέτρων που πάρθηκαν όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με το συνταξιοδοτικό, οδηγήθηκαν σε συνταξιοδότηση, προώρη συνταξιοδότηση. Υπήρχε ο περιορισμός του 1 προς 5, να θυμηθούμε, και του 1 προς 10 που έγινε 1 προς 1000 και προς 100. Δεν γινόταν δηλαδή ουσιαστικά καμία πρόσληψη. Και έτσι φτάσαμε να έχουμε φοβερές ελλείψεις. Φοβερές. Αυτές το γνωρίζουμε όμως αυτό το πράγμα. Για φέτος λοιπόν θέλουμε να πούμε, εξαγγέλθηκαν και άρχισε η διαδικασία και βγαίνουν προκηρύξεις. 4.500 μόνιμο προσωπικό για όλες τις ειδικότητες, βέβαια, για νοσηλευτές, για γιατρούς και τα λοιπά, για όλη την Ελλάδα. Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Δεν θα μας λύσει το πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα του επικουρικού προσωπικού και έρχονται επικουρικοί γιατροί στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, όπως έρχεται επικουρικό προσωπικό και σε άλλες ειδικότητες. Να πω όμως ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά η φετινή. Δεν θα υπάρξει δυνατότητα σε ικανοποιητικό βαθμό να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των παιδί. Είναι γεγονός. Θα είναι ένας αγώνας. Προσπαθούμε όμως, θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο. Ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα καλύτερα για να μπορέσουμε από το νέο χρόνο να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες στο χώρο της υγείας. Αντιλαμβάνομαι και το έργο που καλείστε να επιτελέσετε και τις δυσκολίες που καλείστε να αντιμετωπίσετε. Ωστόσο, εδώ κύριε διοικητά, δεν μιλάμε απλά ότι δεν θα έχουμε ένα ικανοποιητικό, αλλά προφανώς δεν έχουμε ούτε τα στοιχειώδη. Για παράδειγμα, έχουμε και το χαρτί που αναρτήθηκε στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Σερών, που ενημερώνει τους ασθενείς ότι αδυνατεί το προσωπικό να τους εξυπηρετήσει. Δεν ξέρω τι χαρτί και για ποιο λόγο αναρτήθηκε, τι ακριβώς δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, γιατί εγώ μίλησα εχθές με τον διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής, μου ανέφερε το πρόβλημα το οποίο έχει, του είπα ότι θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τώρα με τις καινούργιες τις συμβάσεις έναν επικουρικό γιατρό στη θέση του γιατρού που παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες και το ακούω τώρα από σας και μένω κατάπληκτος. Γι' αυτό το πράγμα δεν ξέρω τι εννοούν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και να λόγω της έλλειψης των τα ιατρών. Προβλήματα του κόσμου. Να. Δεν έχουν νοσηλεύτριες, δεν έχουν φάρμακα, δεν έχουν χειρουργία. Τι είναι αυτό δηλαδή? Δεν μου λέει τίποτα αυτή η ανακοίνωση. Τέλος πάντων, ο καθένας παίρνει την ευθύνη των πράξεών τους. Τη βγάλανε την ανακοίνωση. Μπορεί κάτι να ξέρουν περισσότερο που δεν το γνωρίζω εγώ. Έχουν όμως μια υποχρέωση να ενημερώσουν και την περιφέρεια, όπως και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Μιλάω καθημερινά με τη διοίκηση του νοσοκομείου και ουδέποτε μου είπε ότι υπάρχει αυτό το τόσο
σοβαρό και αξεπέραστο πρόβλημα που οδήγησε τους εργαζόμενους να βγάλουν αυτή την ανακοίνωση. Ναι. Οπότε λοιπόν εσείς καλείστε σήμερα να αντιμετωπίσετε όλα αυτά και φαντάζομαι ότι θα είναι σαφώς ένας αγώνας δικός σας. Η προτεραιότητά σας αυτή τη στιγμή είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν φαντάζομαι είναι εφικτό σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και δεν ξέρω ποια είναι η προτεραιότητά μας με πλήρη, με μεγάλη ειλικρίνεια. Πήραμε ένα σύστημα το οποίο καταραίει. Θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε ζωντανό, να κλείσουμε τα σημεία που αιμορραγεί, γιατί πράγματι υπάρχουν σημεία που αιμορραγεί το σύστημα και πιθανόν να ζήσουμε ακραίες καταστάσεις με την έννοια να κλείσουμε κλινικές μέσα στα νοσοκομεία. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε, να το κρατήσουμε λοιπόν ζωντανό το σύστημα, να μην κλείσει καμία δομή σε κανένα νοσοκομείο, σε κανένα κέντρο υγείας, για να μπορέσουμε να το ανατάξουμε σε ένα δεύτερο χρόνο. Mm-hmm. Ειλικρινά σας λέω, η αγωνία μας είναι καθημερινή και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και δεν το λέω για να δικαιολογηθούμε σαν κυβέρνηση ή σαν υπεάρχες για τίποτα, όχι. Δικιά μας είναι η ευθύνη, θα εξαντλήσουμε όμως κάθε δυνατότητα που έχουμε για να σώσουμε το σύστημα να μην καταρρεύσει. Εκτιμώ ότι το ίδιο έχουν, την ίδια αγωνία έχουν και οι εργαζόμενοι μες στον χώρο της υγείας. Καταλαβαίνουν ότι οι θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα από την διατήρηση ζωντανού αυτού του συστήματος και δεν θα οδηγήσουν το σύστημα με δική τους υπαιτιότητα σε κλείσιμο. Αυτό σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Η εικόνα πάντως που έχω είναι ότι το προσωπικό δίνει τον καλύτερο του εαυτό και αν το σύστημα μέχρι σήμερα συνεχίζει να δουλεύει, αυτό οφείλεται στους εργαζόμενους και όχι στους διοικητές ή στους υπουργούς. Πρέπει να το πούμε και εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο αυτόν τον κόσμο που στηρίζει με αυτοθυσία και με συγκινητικό τρόπο το σύστημα. Επειδή μιλήσατε και ότι είπατε ότι η προτεραιότητά σας είναι να μην κλείσουν κλινικές, για εσάς αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι κόκκινες περιοχές, ας το πούμε, που κινδυνεύουν άμεσα ίσως κάποιες κλινικές με κλείσιμο? Να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι κατανοητό. Η καρδιολογική κλινική στην Ξάνθη έχει ένα γιατρό. Μάλιστα. Με ένα γιατρό δεν υπάρχει κλινική και μάλιστα καρδιολογική. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται κανείς να είναι γιατρός. Λοιπόν, εκεί βγάλαμε, προκηρύξαμε, θα φέρουμε 2 επικουρικούς γιατρούς με τριετή θητεία. Για 3 χρόνια δηλαδή θα φέρουμε άλλους 2 γιατρούς. Και έχουμε και ένα γιατρό ο οποίος πληρώνεται με το λεγόμενο μπλοκάκι. Ακούστε να δείτε. Δεν τις θέλουμε και σαν κυβέρνηση, αλλά και εγώ προσωπικά, γιατί έχω μία πορεία μέσα στο χώρο, δεν είμαι ουρανοκατέβατος, είμαι γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν θέλουμε αυτού του είδους τις εργασιακές σχέσεις. Δεν θέλουμε να έχουμε εργαζόμενους με μπλοκάκια. Θέλουμε σταθερή, πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για όλο το προσωπικό. Είναι όμως μια έκτακτη κατάσταση και δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτές τις μορφές προκειμένου να διατηρήσουμε το σύστημα ζωντανό. Και θα μας κρίνει ο κόσμος εάν καλά ή κακά κάνουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Διοικητά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.